Ο κύριος Κώστας έχει ερωτηθεί κάτι. Κύριε Κώστα, παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, σχετικά με την ερώτηση του κύριου Γκίκα, που λέει για την ασφάλεια από την επιβεβαίωση όσον αφορά το άρθρο 43. Εκεί φυσικά και αντιδρούμε, γιατί πρώτον, όπως είπα και πριν, μέσα στην εβδομάδα θα βγει αυτό και θα καταπέσει από μόνο του, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη θα βγάλει ότι το σχέδιο επιδόσεων είναι αποκλειστικά στους παράγοντες αεροναυτιλίας. Και πέρα από αυτό, όπως είπε και ο κύριος Δρολάκης, πρώτον, από πού και ως πού προκύπτει μια ανεξάρτητη αρχή να καθορίζει τους μισθούς των εργαζομένων. Η δουλειά της είναι έτοιμη. Έγινε το σωστή δουλειά της, όχι να καθορίζει τους μισθούς. Δεύτερον, θα βάλει μια πίεση δηλαδή στον ελεκτή, στον πυροσβέστη, σε αυτόν που ελέγχει τα συστήματα, ότι αν δεν πιάσει το στόχο θα χάσει χρήματα. Άρα λοιπόν βάζουμε τους πάντες σε ένα κίνδυνο μόνο και μόνο για να πιάσουμε το στόχο. Ενώ τα χρήματα αυτά έχουν ζητηθεί από το Eurocontrol για ένα συγκεκριμένο λόγο. Και αν δεν δοθούν, πρέπει να επιστραφούν πίσω. Άρα, ποιο είναι το όφελος που μπαίνει αυτό? Πρέπει να μας εξηγήσουν. Σχετικά με τον κύριο Γκόκα, για την πρόσβαση στα απόρριτα έγγραφα, νομίζω ήδη απαντήθηκε από την απάντηση του κύριου διοικητή μας. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει αλληλογραφία και συνεργασία με το στρατό σε θέματα εθνικής ασφάλειας, αναχαιτήσεων και όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν τα πάντα να είναι ανοιχτά για όλους. Μπορεί να ελεγχθεί στο κομμάτι των παρεχών επίγειας εξυπηρέτησης, όχι στα συστήματα εθνικής ασφάλειας. Όσον αφορά την ερώτηση που μας έκανε ο κύριος Γκόκας, το θέμα των προστήμων και την ίσπραξη των ΔΕΑ. Όσον αφορά το πρόστιμο, δεν είπαμε να μην υπάρχει πρόστιμο, αν υπάρχει παράβαση. Το πρόστιμο όμως οφείλει να πηγαίνει στην υπηρεσία και ο υπάλληλος να διατάσσεται ΕΔΕ. Δεν είναι δυνατόν το πρόστιμο να ξεκινάει από 15.000 ευρώ σε οποιοδήποτε παράβαση, δηλαδή τους μισθούς ενός χρόνου σε έναν υπάλληλο για μια οποιαδήποτε διαφωνία. Αν είναι δυνατόν. Όσον αφορά τα ΤΕΑ, είπα και πριν ότι διαφωνούμε με την ποσόστοση. Δεν είναι δυνατόν να δίνεται το 80% σε αυτόν που ελέγχει και το 20% σε αυτόν που εξυγχρονίζει. Θα μπορούσε να είναι το αντίστροφο. Να πάρει το 20% η ΑΠΟ, όπου αντιστοιχεί στα 16 εκατομμύρια που παίρνει, είπα, και να πάρει τα 90 η ΙΠΑ για να μπορεί να κάνει εξυγχρονισμό. Και να μας κατηγορούν ότι τόσα χρόνια η ΙΠΑ δεν κάνει αναβαθμίσεις. Φυσικά δεν κάνει, γιατί τα χρήματα δεν ήρθαν ποτέ στην ΙΠΑ. Όσον αφορά τον κύριο Βιλιάρδο, που είπε αν υπάρχει θέμα απολύσεων. Φυσικά και υπάρχει θέμα απολύσεων. Από τη στιγμή που συστήνεται ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με αυτόν τον τρόπο και με αυτές τις προϋποθέσεις, όπως είπα και πριν, με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθεί σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, θα αρχίσουν να τεμαχίζεται όπως οι Ολυμπιακοί, οπότε θα δοθούν όλες στους ιδιώτες. Ποια όμως, ποια υπηρεσία θα δοθούν στους ιδιώτες? Η αεροναυτιλία. Και φυσικά ο κόσμος θα βρεθεί στον δρόμο. Αλλά τη χώρα μας δεν τη σκεφτόμαστε? Σχετικά με τον κύριο Αρσένη που ρώτησε για τις αρχές. Φυσικά και οι αρχές, όπως είπε και ο πρόεδρος των αερολιμενικών, συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχουν παντού. Δεν είναι δυνατόν, όπως το λιμενικό, όπως οι πάντες, έχουν ελεκτικούς μηχανισμούς παντού. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν αεροπορικές αρχές σε όλα τα αεροδρόμια. Όσον αφορά το όφελος της αλλαγής που ρώτησε, νομίζω το απάντησα ήδη πριν. Ποιο είναι το όφελος της αλλαγής? Όλα στους ιδιώτες. Να δώσουμε και το στρατό, να δώσουμε και την αστυνομία. Όσον αφορά τον κύριο Γιαννούλη που ρώτησε για το διάλογο. Υπήρξε μία μορφή διαβούλευσης, αλλά δεν ήταν διάλογος. Διάλογος, από όσο γνωρίζουμε την ελληνική γλώσσα, είναι συζητάμε, καταθέτουμε τις απόψεις μας ο ένας και ο άλλος, βλέπουμε πού διαφωνούμε, πού συμφωνούμε με επιχειρήματα και καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα. Δεν υπήρξε αυτό. Υπήρχε μόνο μία κατάθεση προτάσεων χωρίς απάντηση. Αυτό λέμε, ότι δεν υπάρχει διάλογος. Έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα. Όσον αφορά τον κύριο Λογιάδη, ρώτησε για τον κίνδυνο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Το έχω απαντήσει ήδη πριν, να μην τα ξαναλέω. Για το διάλογο έχω απαντήσει. Για τη χρηματοδότηση της ΣΑΠΑ, ρώτησε γιατί θέτονται θέματα διοντολογίας και διαφάνειας. Φυσικά θέτονται τέτοια θέματα. Όταν χρηματοδοτείται η ΑΠΑ από τον ελεγχόμενο και από δωρεές, φυσικά. Πώς είναι δυνατόν μια ανεξάρτητη αρχή να λειτουργεί με δωρεές και από τον ελεγχόμενο? Νομίζω απάντησα στις ερωτήσεις. Αν υπάρχει κάτι άλλο, σας ευχαριστούμε και εμείς. Και συνεχίζουμε με τον κύριο Καμιλάκη. Κύριε Καμιλάκη, έχετε ρωτηθεί κι εσείς κάτι. Παρακαλώ πολύ, όσο μπορείτε, να σύντομα.